αρχίσαμε μια πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί, αν είναι δυνατόν, και από τον θεσμό αυτό που ουσιαστικά είναι γόνιμος και θα μπορούσε όντως να βοηθήσει αυτό. Πριν από περίπου 15 χρόνια, η πρωτοβουλία του τότε Υπουργείου Πολιτισμού συγκροτήθηκε από την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων και Επιτροπή, η οποία μετά από πολύ επιμονή και εξαρτητική δουλειά πρότεινε περίπου 20 νεολογικά έργα από τον Ξενόπουλο σήμερα να μεταφραστούν σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό έγινε και πληρώθηκαν οι μεταφραστές διάσημοι ελληνομαθείς, Γάλλοι, Ισπανοί, Γερμανοί και Ιγγλέζοι. Και το δεύτερο στοιχείο αυτής της διαδικασίας ήταν ότι το Υπουργείο θα φρόντιζε αυτά τα μεταφρασμένα έργα να τα βοηθήσει να παιχτούν στο εξωτερικό, μετέχοντας κατά 50% στο budget της παραγωγής. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Τα κείμενα αυτά, αγαπητοί φίλοι, κρέμονται στο διαδίκτυο. Κρέμονται στο διαδίκτυο. Είναι στη διάθεση της Ευρώπης. Από την Τρισέβη Παλαμά και την Στέλλα Βιολάντη, μέχρι τα έργα του Μανιών. Έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά, όχι όλε τι όλε τι γλώσσε, άλλα στα γαλλικά, άλλα στα γερμανικά, ανάλογα με το ήθο και με τη συμπεριφορά και τη δραματική ανάγκη των γλωσσών. Υπάρχουν αυτά, έτοιμα. Να μπορούσαν να γίνουν. Και αν ακολουθήσουμε την πολιτική που κάνουν μικρέ ευρωπαϊκέ ανάλογε μα χώρε, όπω είναι η Ιρλανδία, στην Ελλάδα έχουμε σήμερα μια πληθώρα ιρλανδικών έργων, αλλά ξέρετε όλοι ότι επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού τη ώρα οι μεταφράσει στην Ελλάδα. Το ίδιο γίνεται και με την Ισπανία. Οι Ισπανοί επιχορηγούν τι μεταφράσει, γι' αυτό έχουμε και μια πληθώρα ισπανικών έργων τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώ η διοίκηση. Για ποιο λόγο ένα. Πώς ήταν γαλλικός θείας, πώς το έλεγε, ιδιωτικός, θα αποφασίσει να ανεβάσει ένα ελληνικό έργο σαν άγνωστο και μόνο. Ξέρουμε αυτούς τους Ιρλανδούς που βλέπεις τώρα. Έχω ακούσει τα ονόματά τους. Άρα λοιπόν λείπει η πολιτική ουσιαστικά από το πράγμα του διάλογου. Έχουμε το ελληνικό έργο, το ξέρετε όλοι σας, το ξέρουμε όλοι μας αυτό, ότι πλην του αγγλικού θαύματος, έτσι, έχουμε πολύ σημαντικότερη ομάδα συγγραφέων από τους Ιταλούς, από τους Ιταλούς, από τους Γερμανούς και από τους Γάλλους. Ως ομάδα και ως αντίληψη και ως, πώς θα το πει κανένας, ποικιλία σχολών. Από το Μανιώτη μέχρι τον Ζιώρα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μορφολογικό που δεν το συναντάει κανένα εύκολα ουσιαστικά στην Ευρώπη. Η δική μου εδώ παρουσία είναι για να υποστηρίξω ότι το ελληνικό έργο όντως ξεκινάει μετά τον πόλεμο. Στο Μεσοπόλεμο τα σημαντικά πράγματα που έγιναν συκοφαντήθηκαν. Ιδιαίτερα το ποιητικό θέατρο στην Ελλάδα. Είναι ντροπή το ότι ουσιαστικά πέθανε ο Καραντζάκης και δεν είδε κανένα το έργο να παίζεται. Ο μόνος ο οποίος παίχθηκε μόνο μια φορά είναι επίσης ο Καραντζάκης, ο Σικελιανός δεν είδε τίποτα όσο ζούσε και ο Καραντζάκης μόνο και αυτό το λέω και τρέπομαι για αυτόν τον τύπο, ότι παίρνει ο Καποδίστριάς από το καλοκαίρι του 46. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν υφυπουργός. Ήταν υφυπουργός της εποχής, είναι αυτός που έφερε τους πρώτους ποντίους. Αυτός έφερε τους πρώτους ποντίους που είναι εγκατεστημένοι δίπλος στο Intercontinental. Αυτός τους έφερε. Ήταν υφυπουργός οικισμού σε μια επικλησιακή κυβέρνηση.
Και είπα, ντροπή ρε παιδιά, το κάνει, που θα το ανεβάσω την ανάγκη. Και το ανεβάζει που το αποδείξει. Έπρεπε να έρθει ο Σολομός για να ανεβάσει σχεδόν τα άπατα του Καρδελιάκη. Το έργο αυτό του ποιητικού δράμου που δεν είναι καθόλου κατώτερο, ούτε τα έργα του Σιγκαλιάνου, ούτε τα έργα του Καζαντζάκη, ούτε τα έργα του Πρεμπελάκη, ούτε ακόμα και του Ρότα. Δεν είναι πότε παίχνει στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, οι τραγωδίες, οι λαϊκές τραγωδίες του Ρότα. Δεν είναι καθόλου κατώτερο από τον T.S. Eliot. Του λέω θεατρικά, δεν λέω ως μεγάλο μέγεθο ποιητικό, ως θεατρικά κείμενα. Μετά τον πόλεμο, όντως δημιουργήθηκε μια μεγάλη διακοιμή στο θέατρο. Διότι στο Μεσοπόλεμο βασίλεψε ένα ιδιότυπο ελληνικό είδος που λεγόταν κομμένη. Η περίφημη κομμένη, σε μια δημόσια συζήτηση που θεώρησε που κάνει ήταν παρόν ο Καρίτσι, ο Ιδωρίτης, ο Αλέκος. Οπότε είπα κάποια στιγμή ήρθε να τη συζήτηση, και εσείς τι θέατρο γράψατε, κύριε Ιδωρίτη. Και μου είπε στα ελληνικά. Φυσικά τα ελληνικά του Ιδωρίτη ήταν τα ελληνικά του Σαλονιού της εποχής, δηλαδή του Μεκροαστού, λογοτεχνικά κείμενα. Αυτά τα κείμενα δεν είχαν ποτέ αυτό που λέμε τρέχοντα, δρόντα, καθημερινό ελληνικό ρυθμό. Αυτό έγινε και το οφείλουμε τους μεγάλους της φασοκομωδίας. Από αυτούς γνώρισε το θέατρο ο Γιάννης Καμπανέζης. Από πού να το διάβασε. Δεν είχε ακούσει ποτέ την αθλητική μαξιμολόγηση. Τη λέξη βασιλικός του μάτες. Ποτέ. Δεν είχε ποτέ που σημαίνει να το χάσει. Γιατί να το ξέρει στο στρατόπεδο του Κούρυβα. Και ξεκίνησε με αυτό. Με τον ελληνικό ρυθμό από την επιθεώρηση, τον Τζιτφόρο, τον Πλαθά, το Γιαλαμά, το Σακελάριο, οι οποίοι φτάσανε ουσιαστικά να μιλάνε την καθημερινή γλώσσα, τη γλώσσα, το ρυθμό της καθημερινότητας. Αυτό είναι τα θέματα που πίσω από τις δυσχέρειες της λογοκρισίας, του εμφυλίου, περνάνε πράγματα. Φανταστήκατε ποτέ τον, πώς το λένε, τον Ήρω με τις παντόφλες. Τι λέει αυτό το έργο, ότι ένας στρατηγός Έλληνας του Αρμανικού πολέμου είναι πένεται και δεν έχει απειρώσει το ηλεκτρικό του. Παρ' όλα αυτά, άνθρωποι του Υπουργείου της Εποχής και εκεί, ξέρουμε ποιοι ήταν οι Υπουργοί της Εποχής και εκεί, γιατί πρωταγωνιστεί ο ιδιαίτερος του Υπουργού του έργου, ο οποίος μαζεύει λεφτά εξαπλάσια από ό,τι κάνει ο Ανδριάδρας του από μίζες. Και τα λένε, προσπαθούν να πούν ό,τι μπορούν να πούν μέσα στις ρογμές της εποχής εκείνης. Εγώ έκανα ιδιαίτερη σχέση με τον Πλαθά, ιδιαίτερη, παρόλο που είμαστε μια εφημερίδα, όταν ξαναέφερε στην επιφάνεια τον Φώτη Δημητράκη. Έκλαιγε ο Πλαθά. Θα ξαναπεριχθεί αυτό μου το έργο, το οποίο πρέπει να σας πω τουλάχιστον η πρώτη του πράξη είναι η Σάξια με μουγειρική γραφή. Αυτοί ουσιαστικά θεμελιώσανε τη γλώσσα του θεάτρου. Από πάνω εκεί στηρίζεται ο Καμπανέζης, εκεί ακριβώς στηρίχθηκε στην αρχή ο Περιάλης και όλη αυτή η ομάδα, η οποία δημιούργησε αργότερα τη μεγάλη αυτή ουσιαστικά ομάδα για την οποία είμαστε περίφημοι. Εγώ όταν εμφανίστηκα σε αυτό το πεδίο, το έβαλα ως βασική μου αρχή. Ξέρετε γιατί? Διότι την εποχή που βγήκα εγώ, υπήρχε ένας κύριος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος είχε στην Ελλάδα κάνει διδακτορικό. Και έγραψε ένα δοκίμιο, το οποίο λέει δεν υπάρχει το ελληνικό θέατρο. Από ηλικιότητα, από αφέλεια, το τυπώναν σαν 16 σελίδες και το βάζαν μέσα λίθο, τους λέξε σαν σύλληψη. Στα έργα που έβγαζε ο κέντρος, τον Ελλήνων συγγραφέα. Έμπαινε μέσα, ψέμφθηκε. Έβγαινε σε όλους τα γνωστά της πόλης και τα μονόπλα και το έχει ένθετο αυτό.
Έπαιρνε μέσα από το τέλο του Ποντίκα και είχε ένθετο αυτό. Και είπα, όχι, εγώ πρέπει να ανοιχθώ σε αυτό. Και τότε, λόγω ακριβώ και τη κρίση με τη δικτατορία, άνθησε το ελληνικό εποχή. Και α μην πρημοδοτούμε μόνο τη συμφορά και τη συμβολή του κούρου. Ο Ποντίκα δεν ανέβηκε στο κούρου. Ο Μανιώτη δεν ανέβηκε στο ο Μπρουσελάς δεν ανέβηκε στον κούρου, βρετικά, δηλαδή από εκεί. Ο Γιώργος ποτέ. Ποτέ ο μαθητής του διαλεγμένο. Διαλεγμένο του Παπαγεωργίου. Από τον Μουτέ, τον Πειραιά. Και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη πραγματικά πλατφόρμα πάνω στην οποία είμαστε περήφανοι και η οποία τώρα σιωπάει. Μην ξεχνάμε λοιπόν τη μεγάλη παράδοση. Και την παράδοση τη θεώρηση. Αυτή εκεί διαμορφώθηκε ο νεοελληνικός ρυθμός. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό γιατί ακριβώς παρέλαβαν την σκητάλη τα παιδιά του Ελευθερού Κράτους μετά. Και δημιούργησαν μια ολόκληρη καινούργια αντίληψη ουσιαστικά για την ενθουσιακή ορθαρχική. Και από εκεί πέρα ήταν αυτονόητο και εφόσον τα λαβεί ο συγγραφής, έσπασε πια και το στέγανο όπως λένε της πλουσίας, σπάσαν όλα αυτά τα πράγματα και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη παράδοση ανάμεσα στο 1975 μέχρι τουλάχιστον το 2000. Από εκεί πέρα άρχισε να υπάρχει μια περίληψη υπάρχουν στο σετάλιο των συγγραφέων μας σημαντικά έργα. Μερικά ακόμα δεν τολμούν να τα βγάλουν στην επιφάνεια. Υπάρχει ελληνικό έργο λοιπόν. Υπάρχει ευρύ στάδιο ανάπτυξης του. Άρχισε να υπάρχει μια μέρημνα και από το κράτος, το οποίο δυστυχώς αγνοεί αυτή την δραματουργία, για να μην πω την αποστρέφω. Ανεξαρτήτως πολιτικών, όπως το λένε, συνθήκων. Δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη περίοδο κυβερνητική. Έχουμε λοιπόν θέατρο μεγάλο, έχουμε σημαντικό θέατρο, έχουμε γραφή ιδιόμορφη, τελείω δική μας, που έχει να κάνει με τον ελληνικό ρυθμό του λόγου, ουσιαστικά αυτό είναι. Δεν είναι θέατρο, στο θέατρο δεν είναι ιδέα. Είναι ρυθμός, πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα είναι ρυθμός. Τώρα, εκεί πέρα αν υπάρχουν και ιδέες και κάτι, είναι μια ιστορία. Οπότε γίνεται πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα είναι ρυθμός. Έχουμε και μάθανε πώς ήταν οι συγγραφείς μας να φτιάχνουμε στο ράδι και έλεγα γιατί πες να πάνε σε μεγάλο μαστόρο. Και αυτό το ξέρω από τον Γεωργίου. Το ξέρω πώς ακριβώς όταν κουρτίζει μια ελληνική παράσταση μέσω του ελληνικού ρολογιού. Είναι πολύ σημαντικές λοιπόν οι πρωτοβουλίες αυτές που ξεκινάει η χρειά, μακάρι να ευοδοθούν περισσότερο και μακάρι να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση.